με αυτόν τον άνδρα, ο οποίος ντύθηκε γυναίκα, πήγε στο αεροδρόμιο, παρήστανε τη σύζυγο και τη μητέρα τετράχρονου αγοριού για να φύγει με κλεμμένα. Τι κλεμμένα? Έγγραφα. Ακριβώς. Με κλεμμένα έγγραφα. Απίστευτα περιστατικά. Σε ακούμε. Πραγματικά, Φίλιππε, ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν εμφανίστηκε ένα ζευγάρι αλλοδαπών, Σύρι είναι, μαζί με ένα τρίχρονο αγοράκι. Τριών ετών το αγοράκι. Τρίχρονο. Οι αστυνομικοί που παρατήρησαν ξαφνικά είδαν ότι δεν φαινόταν η γυναίκα ο δεύτερος. Ήτανε με γόβα, με περούκα, μακρύ μαλλί και εφαρμοστό φόρεμα. Οι έμπειροι αστυνομικοί μόλις τον είδαν άρχισαν να ψάχνουν τη λιγάκι. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Τους πέρασαν για έλεγχο, ανακάλυψαν ότι ο δεύτερος είναι 25χρονη Σύρι, ο δεύτερος ήταν άντρας, ο οποίος είχε ντυθεί γυναίκα και παρήθανε, όπως σωστά προανέφερε, στη μητέρα του αγοριού, του μικρού αγοριού. Τους πήγανε μέσα, το θέμα ήταν ότι τα πιστοποιητικά που είχαν, τα έγγραφα ταξιδιόλεπτα, είναι γνήσια. Τα είχαν κλέψει από αλλοδαπή γυναίκα. Ήταν δηλαδή γνήσιες οι άντρες. Από συμπαρτηρητικότητα των αστυνομικών, τους έκανε τσακωτούς στο αεροδρόμιο. Οδηγήθηκαν για τα περαιτέρω και πήγαν στον εισαγγελέα για τη συνέχεια. Για παραβίαση του κώδικα μετανάστευσης. Δηλαδή, συγγνώμη, ο συγκεκριμένος, τι φόραγε ακριβώς, για πες μας λίγο να καταλάβουμε. Φόραγε εφαρμοστό φόρεμα, γόβα και περούκα. Καταλαβαίνετε τη σκηνή, έτσι, δηλαδή μετά οι αστυνομικοί χαμογελούσανε. Ήταν ένα πρωτόγνωρο περιστατικό για αυτούς και είναι το τι σκαρφίζονται. Οι άλλοι προκειμένου να φύγουν στο εξωτερικό. Οι συγκεκριμένοι ήθελαν μέσω της Βιέννης να φτάσουν στη Γερμανία. Το εστίλο ήταν για Βιέννη και από εκεί θα πήγαιναν στη Γερμανία. Αλλά παρατηρητικότητα, βέβαια, δεν ιδιαίτερη παρατηρητικότητα των έμπειρων αξιωματικών, έδωσε τη λύση και τους οδήγησε στον εισαγγελέα. Καλά, τώρα για να διακρίνεις έναν άντρα να έχει βάλει περούκα για να κάνει γυναίκα, τώρα τι εμπειρία χρειάζεται? Φόβησε κραγιόν, βέβαια, ήτανε, προσπαθούσε να παραπλανήσει τον επιστικά αντιμένος γυναίκα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπήρχε και ένα παιδάκι όμως. Ναι, ήταν ένα παιδί. Το παιδί είναι του 25χρονου συλληφέντα. Ήταν όντως παιδί του? Ναι, είναι όντως παιδί του ενός. Απλώς ο άλλος παρήφανε τη γυναίκα για να μπορέσουν να φύγουν. Θεώρησαν ότι όλοι οι ζευγάροι δεν θα είχαν έλεγχο από την αστυνομία. Ήταν η άποψή του αυτή. Και μπορεί να μπερδεύτηκαν βέβαια με τις αλλαγές ταυτότητας εδώ πέρα που ψήφιζε η κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο. Και λέει, εντάξει, αλλάζουν ταυτότητα έτσι απλά. Πάω μόνος μου, παίρνω χαρτί του αλουνού, βάζω και μια περούκα και το παίζω και γυναίκα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είχε. Μπερδευτήκαν ίσως οι άνθρωποι, μπερδευτήκαν στο αεροδρόμιο. Αντός ήταν εντυμένος πιστικά γυναίκα. Είχε προσέξει πάρα πολύ από ό,τι λέγανε οι αστυνομικοί. Εφαρμοστό φόρεμα, γόβα, περούκα, χαμόγελο, κραγιόν στα χείλη. Και τσακπινιά. Και τσακπινιά γιατί απάνω. Γόβα στιλέτο. Και τσακπινιά. Μάλιστα, θα τρελαθούμε. Δημοσιονίκη Καλαμπάκη, σε ευχαριστούμε. Σε λίγο σε έχουμε ξανά. Δεν είχε χαρτιά, στη γραμμή μας για να μας ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις με το θέμα του γνωστού.